Το είπαμε και στην τελευταία μας εκπομπή, πρόκειται για ένα βιβλίο που ο συγγραφέας, ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, σχολιάζει κινηματογραφικές ταινίες, παλαιότερες, κλασικές ταινίες, αλλά και νεότερες, ευρωπαϊκές και αμερικάνικες, ταινίες όμως ποιότητας, ταινίες που κουράζουν, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά μέσα από τον κόπο φέρουν πολύ καρπό. Αρκεί βέβαια να τις αντέξει ο σημερινός θεατής, ο οποίος ζητάει τα εύπεπτα θεάματα, τα οποία απλά καταναλώνουν το χρόνο του μπροστά σε μια τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, χωρίς να του προσφέρουν τίποτα. Μην πούμε κιόλας ότι τον ζημιώνουν και από πάνω. Η ταινία είναι το δείπνο της Μπαμπέτ του 1988, όπου σε ένα χωριό της Δανίας συναντάμε μια οικογένεια ενός πάστορα και των δύο θυγατέρων του, σε ένα αυστηρά πιετιστικό, ευσεβιστικό, προτεσταντικό περιβάλλον, όπου ο καθένας προσπαθεί να βρει τη χαρά, μάταια θα λέγαμε, γιατί ο καθηκοντολογικός χριστιανισμός περισσότερο αγχώνει τον πιστό, τον άνθρωπο, παρά τον απελευθερώνει. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε στη χθεσινή μας εκπομπή και θα καταλάβετε και τη συνέχεια. Κάτι ανάλογο συνέβη, λέει, στην περίπτωση της δεύτερης κόρης του πάστορα, της Φιλίπα, η μαγευτική φωνή της νεαρής κοπέλας, καθώς ψέλνει στην εκκλησία του πατέρα της, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον του φημισμένου τενόρου και μουσικού της όπερας, Ασίλ Παπέν, ο οποίος έχει φτάσει στο μικρό χωριουδάκι για ηρεμία και ανασυγκρότηση μετά από μια κρίση μελαγχολίας που αντιμετώπισε. Μια μελαγχολία που προήλθε από τη διαπίστωση της έλλειψης ενός βαθύτερου νοήματος στη ζωή του. Σκεπτόμενος ότι γερνά, αντικρίζει το τέλος της μεγάλης καριέρας του και μαζί με αυτό την ανία να έρχεται και τη μοναξιά της δόξας να προελάβνει. Ο Θεός έστειλε ένα φωτεινό δώρο στους αμαρτωλούς, θα αναφωνήσει καθώς θα την αντικρίσει ψέλνοντας. Μια από τις ερωτικότερες εκφράσεις που θα μπορούσαν ποτέ να λεχθούν σε γυναίκα. Με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε όλοι μας να αντικρίζουμε τη γυναικεία παρουσία. Θεωρώ πως ένα υψηλό κριτήριο πνευματικής ορίμανσής μας θα ήταν όχι η αποστροφή του βλέμματος από τη θέα μιας γυναίκας, αλλά αντιθέτως η προσήλωση στη φωτεινή παρουσία της. Αυτό χρειάζεται όντως πνευματική οριμότητα. Δεν θυμάμαι ποιος Άγιος στο γεροντικό αναφέρεται ως ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πήγε σε μια κοντινή πόλη από εκεί που εμόναζε, είδε μία γυναίκα πολύ όμορφη, η οποία, αν θυμάμαι καλά, ήταν και πόρνη, και θαύμασε την ομορφιά της, δοξάζοντας όμως το Θεό. Προφανώς, αν δεν έχουμε αυτά τα πνευματικά κριτήρια, πρέπει να είμαστε κατά τη προσεκτικοί, αλλά σίγουρα δεν πρέπει, φίλοι ακροατές, να δαιμονοποιούμε την ανθρώπινη ομορφιά. Και ο Χριστός ήταν ο ωραίος σκάλι παραπάντων βρωτών. Ήταν πάρα πολύ όμορφος και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού ήταν ο Υιός του Θεού και της Παναγίας μας. Δεν πρέπει λοιπόν να δαιμονοποιούμε την ανθρώπινη ομορφιά, από την άλλη όμως δεν έχουμε και τα κριτήρια πολλές φορές να δοξολογήσουμε το Θεό για αυτήν, βλέποντας τον άλλον, τη γυναίκα ή τον άντρα, χρησιμοθυρικά, εγωιστικά. Και αυτό λέει ακριβώς ο πατήρ Βασίλειος στη συνέχεια. Να μην βλέπουμε τον άλλο χρησιμοθυρικά, εγωιστικά, παρακάμπτοντας την προσωπική του ετερότητα. Η ομορφιά να μην ενοχοποιείται, αλλά και να μην γλιστρά σε χυδαία φαντασίωση. Η ομορφιά που τα μάτια σου βλέπουν υποστασιοποιημένη σε γυναικεία παρουσία, να σου φέρνει δάκρυα στα μάτια, γιατί είναι μόνο ένα ελάχιστο απίκασμα της ομορφιάς με όμικρον κεφαλαίο, για την οποία έχεις δημιουργηθεί και είσαι ικανός να απολαύσεις.
η θέα μιας όμορφης γυναίκας να είναι αφορμή κατάνοιξης, σαν και αυτή που ο Ασίλ Παπέν ένιωσε αντικρίζοντας τη Φιλίπα. Να είναι ένα δώρο φερμένο απαλού, απομεινάρι ενός κόσμου που εγκαταλείψαμε ή και υπενθύμηση ενός κόσμου που μας αξίζει. Να είναι αφορμή δοξολογίας και όχι αφετηρία εντοπισμού, κατάκτησης και σκλαβιάς του άλλου στο πλαίσιο μιας απρόσωπης ειδονής και μιας κοινικής σεξουαλικότητας. Συγκλονίζει πραγματικά ένας ασκητής του 6ου αιώνα, αν νομίζω ότι είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα, από τις κορυφαίες προσωπικότητες του Ορθοδόξου Μοναχισμού, που επαναφέρει στη ματιά την αγνότητα και το βλέμμα το τοποθετεί και πάλι στο κάλος. Μου περιέγραψε κάποιος έναν παράδοξο και υψηλότατο βαθμό αγνότητας. Κάποιος μου είπε, ατενίζοντας σωματικό κάλος, παρακινούμενος από αυτό δοξολόγησε το Δημιουργό και μόνο από τη θέα του κινήθηκε σε αγάπη προς το Θεό και σε ακατάπαυστα δάκρυα και σε κατελάμβανε θάμβος να βλέπεις τον βόθρο του ενός να γίνεται με υπερφυσικό τρόπο αιτία στεφάνων στον άλλο. Εάν πάντοτε αυτός ο άνθρωπος εις αυτού του είδους τα θέματα έχει την ίδια αίσθηση και αντιμετώπιση, αναισθήθη άφθαρτος πρώτης κοινής Αναστάσεως. Η κλίμακα βέβαια του Ιωάννου του Συναίτη περιέχει αυτό. Το παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται ο Όσιος Ιωάννης βρίσκεται στο βίο της Οσίας Πελαγίας λοιπόν και στη στάση και παρουσία του Αγίου Νόνου, επισκόπου Αντιοχίας, ο οποίος θαύμαζε με εκστατικότητα το κάλος της σπουδαίας ετέρας της Αντιόχειας Πελαγίας, σκεπτόμενος το κάλος της ως δώρο του Θεού, αλλά και κλαίγοντας για την εσωτερική της ομορφιά που είχε αφήσει ακαλλιέργητη, επειδή ποτέ της δεν τη γνώρισε. Η στάση του αυτή συγκλώνησε την Πελαγία και την οδήγησε σε μετάνοια και αλλαγή τρόπου ζωής. Φανταστείτε βέβαια ο Όσιος Ιωάννης να είχε διαφορετική στάση, δεν θα ήταν Όσιος θα μου πείτε τότε, και να καταδίκαζε τη γυναίκα αυτή εξαιτίας της αμαρτίας της. Ήταν ετέρα, ήταν πόρνη. Όχι μόνο δεν θα την ωφελούσε, αλλά και τον εαυτό του θα ζημίωνε. Ενώ αντιθέτως η στάση του αυτή γεμάτη αγάπη, αλλά και στάση με άποψη ότι αυτό το οποίο κάνει δεν είναι σωστό, την βοήθησε να μετανοήσει. Και συνεχίζει ο πατήρ Βασίλειος, νομίζω πως η άσκηση όχι της αποφυγής αλλά της παραμονής στο κάλος με την εκγύμναση της ματιάς αυτή την αγνότητα και καθαρότητα θα έπρεπε να ήταν ημέρημνα του εκκλησιαστικού τρόπου ζωής, ενός τρόπου που θα διεκδικούσε τα δικαιώματα του παραδείσου σε τούτη τη ζωή, για να μπορεί να βλέπει ο καθένας διαρκές, όπως λέει ο Ελίτης εδώ, το ακαριαίο και ακαριαίο το διαρκές, να βλέπει ό,τι αγαπά σαν τον πυρήνα ενός παραδείσου, όσοι λευκοφόροι εννοήτωσαν. Δεν είμαστε όλοι λευκοφόροι βέβαια, γι' αυτό οπωσδήποτε χρειάζεται και προσοχή. Εκείνο όμως το οποίο απαιτείται από τον καθένα μας είναι να μην δαιμονοποιούμε την ομορφιά. Η ομορφιά είναι του Θεού και ο Θεός όλους μας βλέπει όμορφους βέβαια, και τους αντικειμενικά άσχημους και τους αντικειμενικά όμορφους. Και πρέπει να ασκήσουμε τη ματιά μας να βλέπουμε και τους άσχημους ή τις άσχημες γυναίκες ως όμορφες και όμορφους. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα ζευγάρι που αγαπιέται, ας είναι και πολύ μεγάλης ηλικίας, βλέπει ο ένας τον άλλον σαν πάρα πολύ όμορφο και όμορφη τη γυναίκα του άντρας. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν δαιμονοποιούμε λοιπόν την ανθρώπινη όμορφιά, απλά ασκούμε τη ματιά μας έτσι ώστε να μην πειράζεται αν δεν έχουμε τις απαραίτητες πνευματικές προϋποθέσεις, και σιγά σιγά να καλλιεργούμε αυτή τη ματιά για την οποία μιλάει εδώ ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου πάρα πολύ ωραία, μέσω της αγνότητας και της καθαρότητας, αντικρίζοντας την ομορφιά. Ο Θεός έστειλε ένα φωτεινό δώρο στους αμαρτωλούς λοιπόν. Αυτό θα έπρεπε να αναφωνούν και όσοι πλησιάζουν τους χριστιανούς. Τα χαρίσματα των πιστών θα έπρεπε να σαγηνεύουν τους ανθρώπους, να είναι στη διακονία του Θεού και όχι στην υπηρεσία της αυτοπροβολής. Ο Θεός, όσους τον αγαπήσουν ειλικρινά, θέλει να κάνει την παρουσία τους γνωστή μέσα στον κόσμο. Δεν θέλει να τους κρύψει, να τους απομονώσει. Εσείς θα είστε το φως του κόσμου,
το αλάτι της γης, ο λίχνος που θα τοποθετείτε ψηλά και θα φωτίζει όλο το δωμάτιο. Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια, πως όλοι εμείς οι χριστιανοί, οι αγαπώντες τον Θεό, δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας, αλλά συνιστούμε τα ερωτικά γράμματα του Θεού προς τους άλλους, είμαστε οι μάρτυρες δηλαδή του Θεού στους άλλους, προς τον κάθε άνθρωπο με τον οποίο θα συναντηθούμε στην πορεία της ζωής μας, πόσο πολύ θα άλλαζε ο κόσμος μας, οι ζωές μας, οι εγκλωβισμοί και οι γκρίνιες μας. Ο Ασίλ Παπέν, πηγαίνοντας θλιμμένος στην εκκλησία, φεύγει από αυτήν τραγουδώντας. Είχε μάλλον εισπράξει το δικό του γράμμα. Παίρνοντας ο Ασίλ Παπέν την άδεια από τον πάστορα πατέρα της, αρχίζει μαθήματα μουσικής και ορθοφωνίας με τη Φιλίπα. Σαγηνεύεται από τη φωνή της, μεθάει από τον πλούτο της καρδιάς της και σε μια στιγμή έξαρσης θα αναφωνήσει «Ο έρωτας θα μας ενώσει». Συγκλονίζει η σκηνή του πάστορα πατέρα και της κόρης του Μαρτίνας, οι οποίοι ευρισκόμενοι έξω από το δωμάτιο που κάνουν μαθήματα, ο τενόρος και η Φιλίπα, και ακούγοντάς τους να τραγουδούν, η Μαρτίνα σφιχτοκρατεί το χέρι του πατέρα της, δείγμα της παθολογικής εξάρτησης, της αδυναμίας απογαλακτισμού, της ανικανότητας ορίμανσης. Η μουσική που βγαίνει από το δωμάτιο προμηνύει τον έρωτα, προκυρήσει την ορίμανση της Φιλίπας και αυτό δεν το αντέχουν. Η Μαρτίνα κρατά το χέρι του πατέρα, αραγές μέτωπο ενάντια στον έρωτα που αναπτύσσεται, στην αγάπη που αναδύεται. Η Φιλίπα καταλαβαίνει, χωρίς ο σκηνοθέτης να μας το περιγράψει, τη δυσφορία του πατέρα και της αδελφής της για τη σχέση της αυτή με τον Παπέν. Αποφασίζει να διακόψει τα μαθήματα, να πει όχι στον έρωτα, να αρνηθεί ουσιαστικά την πρόσκληση του Θεού. «Μα φοβήθηκα να αγαπήσω με πάθος, να ανοίξω τις πληγές μου, όπου το αίμα δεν λέει να κοπάσει. Και όλη τη δίψα μου για βάθος, κλείνοντας τα μάτια, την άφησα να περάσει», λέει ένας ποιητής Μεξικανός. Ο πατέρας αναλαμβάνει με αποτυπωμένη την ικανοποίηση στο πρόσωπό του να κοινοποιήσει στον διάσημο μουσικό το γράμμα με την επιθυμία της κόρης του. Το παραδίδει στον υπεύθυνο του ξενοδοχείου που διαμένει ο Παπέν, ενώ παράλληλα τον ακούει από το δωμάτιό του να τραγουδά ευτυχισμένος λίγο πριν λάβει το γράμμα. Κοντοστέκεται μέχρι να βεβαιωθεί ότι το γράμμα παραδόθηκε. Όντως έτσι και έγινε. Το τραγούδι σταμάτησε. Το γράμμα είχε παραδοθεί. «Αντίο ελπίδα μου», θα μονολογήσει ο Παπέν διαβάζοντας την επιστολή. Στο σημείο αυτό η ταινία περνά στο δεύτερο μέρος της, επιστρέφοντας στο κινηματογραφικό τώρα. Η ζωή έχει κυλήσει με τις ματαιώσεις της αυτές στο 1871. Ο πάστορας έχει πεθάνει και έχουν απομείνει οι δύο κόρες του να συντηρούν το ολοένα και περισσότερο συρρυκνούμενο ποιμνιό του, διατηρώντας μικρές συναθρήσεις στο σπίτι τους, κυρίως δε κατά την ημέρα της επετείου των γενεθλίων του πατέρα τους. Οι συναθρήσεις αυτές έχουν αποκλειστικά και μόνο χαρακτήρα αναπόλυσης. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, να συνεισφέρουν κάτι πρωτόγνωρο. Η ζωή έχει τελματώσει. Συνεχίζεται μόνο ως συντήρηση ενός παρελθόντος, αδυνατώντας να υπάρξει στο παρόν, μην μπορώντας δε να ονειρευτεί και το μέλλον. Είναι ο ίδιος κίνδυνος που μπορεί να μεταβάλει και μια σημερινή ενορία σε απολίθωμα του παρελθόντος.
και δεν εννοούμε μόνο τις προτεσταντικές ενορίες βέβαια, με επίφαση μόνο ζωής μέσα σε μια δραστηριότητα προνοιακού χαρακτήρα και μια λειτουργική ζωή στεγνωμένη στην υποχρέωση και το καθήκον. Και όλα αυτά, λέει ο πατήρ Βασίλειος, αν εκλείψει η αγωνία των ποιμένων, ο διακαής τους πόθος, ο Θεός να σαρκώνεται σε κάθε εποχή, χρησιμοποιώντας το σώμα του νυν και όχι την ιδέα ενός κάποτε. Μια ιερατική διακονία που θα διαφεύγει συνεχώς τον κίνδυνο της εξυπηρέτησης, της καριέρας, της αυτοπροβολής. Την παγίδα να καταντήσει εξαίσια πεθαμένη και τελετουργική. Να εκλυπαρεί για λίγη αναγνώριση, επειδή ρητορεύει σακινευτικά για το παρελθόν. Μια ιεροσύνη προφητική που δεν θα βολεύεται, ζητούμε, που θα ζει όλο το παρόν δίχως να γίνεται μέρος της παρακμής του, που δεν θα τιτλοφορείται και δεν θα στολίζεται υπερθετικά, που θα προσεύχεται, που θα μαθαίνει να ακούει και να μην πολυλογεί, να δίνει χρόνο στους ανθρώπους και να έχει υπομονή πολύ. Μια βροχερή βραδιά την πόρτα των δύο μεσήλικων πια γυναικών θα χτυπήσει μια άγνωστη γυναίκα ζητώντας καταφύγιο, δουλειά, προστασία και στέγη. Η Μπαμπέτ Ερζάν εισέρχεται στην ταινία. Εισέρχεται στη ζωή των δύο γυναικών, στη ζωή ολάκυρης της κοινότητας. Μαζί με την Μπαμπέτ θα εισοδεύσει και ο Θεός για μια τελευταία ευκαιρία, για μια ίστατη προσπάθεια να δώσει στην όντως καλή και ηθική ζωή που έζησαν και ζούσαν αυτό που βασανιστικά έλειπε. Τη χαρά, την απόλαυση, τη γοητεία, την έκπληξη. Να μας χομυρίσει λίγη η αιωνιότητα η άοσμη ζωή τους. Η Μπαμπέτ, κυνηγημένη από τους αντιφρονούντες του γαλλικού εμφυλίου και έχοντας ήδη ζήσει την απώλεια του άνδρα και του γιού της, καταφεύγει στο μικρό αυτό χωριουδάκι της Δανίας, όχι τυχαία, αλλά με συστατική επιστολή του παλιού γνωριμού μας, του Ασίλ Παπέν. Στο σημείο αυτό η ταινία μας δίνει την πρώτη γέφυρα επανασύνδεσης με το παρελθόν, με το πρώτο μέρος της. Να μπορέσουμε να δούμε τώρα, λακωνικά και περιεκτικά, την εξέλιξη του μεγάλου τενόρου Ασίλ Παπέν και αργότερα, κατά τη στιγμή του δείπνου, θα περπατήσουμε τη δεύτερη γέφυρα για να συναντηθούμε με τον στρατηγό Πια Λόρενς και την εξέλιξη της δικής του ζωής. Διαβάζοντας με δάκρυα συγκίνησης, η Φιλίπα το γράμμα του Παπέν, εμείς τον βλέπουμε ηλικιωμένο πια να το γράφει, διαπιστώνουμε με τη σειρά μας τη δυναμική του έρωτα. Ξεπερνά τη φθορά του χρόνου. Σηκώνεται πάνω από τις αρνήσεις και ματαιώσεις, τα λάθη και τις αποτυχίες. Μεταμορφώνει τον άνθρωπο ανοίγοντας μια χαραμάδα στην αιωνιότητα. Όταν σας σκέφτομαι, μου έρχεται το άρωμα του κρίνου. Γράφοντας εσάς, ωραία σοπράνο του βορρά, νιώθω πως ο τάφος δεν είναι το τέρμα. Στον παράδεισο θα ακούσω πάλι τη φωνή σας και εκεί θα τραγουδάτε και θα μαγεύετε τους αγγέλους. Νομίζω πως το σημείο αυτό ξέχασε ο σκηνοθέτης ότι κάνει ταινία και αρχίζει να δημιουργεί ποίημα. Ο Παπέν δεν ακολούθησε την πορεία του νεαρού αξιωματικού Λόρενς. Δεν συμβιβάστηκε με τίποτα λιγότερο από αυτό που το αποκαλύφθηκε. Ο έρωτας, έστω και αν δεν τελεσφόρησε, αλλίωσε την ύπαρξή του. Το έμαθε ότι αξίζει να ζήσει μόνο για αυτή τη στιγμή που θα ερωτευτεί. Συνέχισε την πορεία του στο μουσικό στερέωμα γιατρεμένος από την κατάθλιψη και ανία, αλλά και γνωρίζοντας πλέον το πώς νικέται ο θάνατος, μόνο με την αγάπη. Ο τάφος δεν είναι το τέρμα, διακηρύσει με θεολογική μεγαλοπρέπεια και αρχοντική ελπίδα. Το έζησε, δεν το φιλοσόφησε. Δεν εκφράζει αισθήματα μνησικακίας για την απόρριψη του έρωτά του, ούτε φανερώνει κατάλοιπα θυμού, οργής ή απαξίωσης για το πρόσωπο που του ενέπνευσε τον έρωτα, αλλά που τελικά δεν συνένεσε σε σχέση. Ο έρωτας, έστω και ακυρωμένος, έστω και πληγωμένος, είναι μοναδικό κέρδος ζωής. Ο άνθρωπος που γοητεύτηκε από τον έρωτα δεν μπορεί ποτέ και για κανένα λόγο να στραφεί εναντίον του ερώμενου, εναντίον του προσώπου που τον χειραγώγησε στην υψηλότερη ποιότητα ζωής, που τον πήρε από το χέρι και του έδειξε κενό τον τάφο του, στον άνθρωπο που του απάντησε η αγάπη στην εναγώνιη ερώτηση «Τις αποκυλήσει των λίθων εκ της θύρας του μνημείου μου». Δεν μπορούσε λοιπόν να αναζητήσει καμιά άλλη κοπέλα. Θα ήταν συμβιβασμός, γι' αυτό και παρέμεινε ανύπαντρος. Βλέποντας μια τέτοια αλλίωση, ακόμη και τώρα που η σχέση δεν τελεσφόρησε, σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα για το τι θα μπορούσε να είχε κατορθωθεί μέσα από την ερωτική σχέση των δύο, αν η Φιλίπα συνενούσε. Αν μπορούσε να ξεπεράσει τις εξαρτήσεις και τον εγκλωβισμό της σε μια θρησκευτική τυπολατρεία. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη αμαρτία από το να έχεις τη δυναμική να ξεφορτώνεις ουρανό στις ζωές των ανθρώπων, όπως λέει ο ποιητής,
και εσύ σκαλίζοντας τα χώματα να ασχολείσαι με τη γη. Κάτι παρόμοιο φανταζόταν ο Παπέν ότι θα είχε κατορθώσει η αγαπημένη του Φιλίπα, βασιζόμενος μόνο στον πλούτο της καρδιάς της που είχε γνωρίσει, αγνοώντας όμως την καταστροφική κάθε ομορφιά θρησκευτική νοοτροπία της, γι' αυτό και της γράφει «Σας φαντάζομαι σεβαστή, περιτριγυρισμένη από εγγόνια, την ίδια στιγμή που εμείς όμως την αντικρίζουμε μόνη, γερασμένη και καταθλιπτική». Το πόσο καλή ήταν η ζωή τους, χρήσιμη και τυπική, μαστερημένη πραγματικής και προσωπικής αγάπης, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο η Μπαμπέτ περνά το πρώτο της βράδυ στο σπίτι των δύο αδελφών. Το πλάνο είναι λιτό και συγκλονιστικό. Οι δύο αδελφές να τρώνε μόνες τους στο μεγάλο δωμάτιο και η νεοαφιχθήσα Μπαμπέτ στη μικρή κουζίνα απομονωμένη. Ο Θεός γνωρίστηκε στους ανθρώπους με σκοπό όχι να εντυπωσιάσει, να επιβληθεί, να γίνει απλώς αποδεκτός, αλλά να γίνει εστιατόρας τους και μη συνδετημόνες του. Σαρκώθηκε για ένα και μόνο σκοπό, για να δειπνήσει μαζί μας. Δεν θα προετοίμαζε απλώς και μόνο κάποιο δείπνο, αλλά θα ετοιμαζόταν ο ίδιος να γίνει δείπνο. Για να γίνει αυτό απαιτείται ένας απόλυτα θυσιαστικός τρόπος ζωής. Εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ενομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αρνείται οποιαδήποτε αξίωση να υπάρξει ως Θεός και αποκαλύπτεται ως άνθρωπος. Πλησιάζει τον άνθρωπο στον δικό του τρόπο, στο δικό του χώρο, στην απομάκρυνσή του. Αυτή είναι η οδός του Θεού, η ταπείνωση. Πτωχεύει για να πλουτίσουμε. Ο Θεός μεγαλύνεται και γνωρίζεται στην ταπείνωσή του, στην αυτοαπόκρυψή του, στην εντός εισαγωγικών αδυναμία του. Όλη η ταινία, νομίζω, θεολογεί εξαίσια με απαράμιλη αλληγορία στο πρόσωπο της Μπαμπέτ, αυτή την περιπέτεια, την αγωνία του Θεού να δειπνήσει με τον άνθρωπο. Όλη η ζωή του ανθρώπου κινείται γύρω από ένα δείπνο. Ένα δείπνο υλικό, αλλά και ένα δείπνο πνευματικό ευχαριστιακό. Αντλεί την επιβίωση από το ένα και αναπνέει την αγάπη στο άλλο. Συντηρεί την ύπαρξη στο πρώτο, φεύγοντας για την αιωνιότητα από το δεύτερο. Στο πρόσωπο της Μπαμπέτ θα έλεγα πως αλληγορείται το πρόσωπο του Χριστού. Η Μπαμπέτ εισέρχεται στη ζωή των δύο αδελφών, αλλά και της κοινότητας, με την απόλυτη αυτή ταπείνωση του Θεού. Αφήνει τον τόπο της, το βιός της, την επιφανή ζωή της και έρχεται ως ένα τίποτα. Απόλυτα φτωχή, με μια καρδιά γεμάτη οδύνη από την απώλεια των αγαπημένων της, δέχεται να υπάρξει ως η κατώτερη. Αποδέχεται να εργαστεί χωρίς αμοιβή στο σπίτι των δύο αδελφών, βάζοντας τον εαυτό της στη θέση του μαθητή, του μικρού, του αδαούς και όχι του δασκάλου, του φτασμένου, του ειδικού. Κινείται στον αντίποδα του δικού τους θρησκευτικού τρόπου ζωής. Το είπαμε και χθες, ο θρησκευτικός τρόπος ζωής, εννοούμε εδώ τον καθηκοντολογικό χριστιανισμό, που λειτουργεί περισσότερο ως βάρος και όχι ως απελευθέρωση της ζωής του ανθρώπου, όπου τις εντολές του Θεού δεν τις τηρούμε από αγάπη προς τον Θεό, ή εν πάση περιπτώσει για να κατευθυνθούμε και να καλλιεργήσουμε αυτή την αγάπη προς τον Θεό, αλλά τις τηρούμε ως υποχρέωση, με άγχος, με πίεση, και αυτό γεννά αρρώστια. Είναι πολύ ωραία, λέει ο πατήρ Βασίλειος, η πρώτη σκηνή από τη ζωή της στη μικρή κοινότητα, όταν οι δύο αδελφές, χωρίς να υποψιάζονται το ποια είναι, θα το αποκαλύψει η ίδια η Μπαμπέτ στο τέλος της ταινίας, προσπαθούν να της μάθουν τον τρόπο μαγειρέματός τους. Ένα λιαστό ψάρι με μια απλή πρόχειρη ετοιμασία και το αποτέλεσμα μάλλον αειδιαστικό. Ο σκηνοθέτης εστιάζει στο πιάτο της Μπαμπέτ για να μας δείξει το πόσο άνοστη ήταν η ζωή τους. Πόσο πολύ είχαν συνθηκολογήσει με τη μιζέρια, την έλλειψη ομορφιάς, πόθου για τη ζωή. 14 ολόκληρα χρόνια περνούν και η Μπαμπέτ λειτουργεί αθόρυβα αλλά ουσιαστικά στη ζωή όλης της κοινότητας. Σαν το αλάτι που είπε ο Χριστός μας ότι θα νοστιμίζει τη ζωή και θα αναστέλει τη σύψη. Δεν έκανε θαύματα, απλώς διακονούσε, μαγείρευε και χαμογελούσε, δηλαδή αγαπούσε. Και όλα αυτά αποδεχόμενοι τον δικό τους τρόπο, ζώντας μέσα στις δικές τους συνθήκες ζωής, αφήνοντας όμως σιγά σιγά το δικό της ήθος να διαρρέει και τη στάθμη της αγάπης και της έκπληξης συνεχώς να ανεβαίνει. Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας έστειλες την Μπαμπέτ. Με τη ζεστασιά της δίνει ελπίδα στους άτυχους του ποιμνίου σου.
θα μονολογήσει στην προσευχή του με μια ηλαρότητα αποτυπωμένη στο πρόσωπό του ο φτωχός γεράκος στον οποίο οι δύο αδελφές προσέφεραν φαγητό στο ξεκίνημα της ταινίας. «Ποιος είμαι?» λέει ο ποιητής Λιβαδίτης. Αν ρωτιώσουν συχνά ή «Τι έκανα στη ζωή μου?» Η απάντηση βέβαια θα έρθει κάποτε, αργά πάντα, σε μια έρημη κάμαρα ή αργότερα σε ένα καφενείο, όταν θα είσαι πια πολύ γέρος για ποίηματα. Ο ποιητής αποτυπώνει ακριβέστατα τα όσα παρατηρούμε εμείς στην ταινία να έχουν συμβεί ή καλύτερα να μην έχουν συμβεί στις ζωές των ανθρώπων του μικρού μας χωριού. Σε μια έρημη κάμαρα, αρκετά γέροι για το οτιδήποτε, οι δύο αδελφές μαζί με τους εναπομείναντες πιστούς του πατέρα τους να μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Ενώ πλησιάζει το τέλος και η ύπαρξη αγγίζει το θάνατο, αναδύεται ανατριχιαστική η συνειδητοποίηση πως δεν ζήσαμε, πως ποτέ δεν γνωριστήκαμε, ποτέ δεν συναντηθήκαμε, πως απλώς θρησκευτικά συνυπήρξαμε. Μας το περιγράφει η αφηγήτρια καθώς βλέπουμε τους συνηγμένους πιστούς να διαπληκτίζονται. Γίνονταν δίστροποι, παλιές πληγές άνοιγαν και υπήρχαν διαφωνίες. Όλα αυτά συνιστούν την ερώτηση του ποιητή για το ποιος είμαι τελικά, για το πώς έζησα και η απάντηση έρχεται πάντοτε αργά. «Μάζοξη χριστιανών είναι?» θα διερωτηθεί αγανακτισμένη η Μπαμπέτ βγαίνοντας από την κουζίνα καθώς τους αντικρίζει να λογομαχούν και να δηλητηριάζονται. Ξέρετε φίλοι ακροδές, το ότι έχουμε το όνομα του χριστιανού δεν σημαίνει δε και καλά ότι είμαστε και χριστιανοί. Δεν εννοούμε να είμαστε τέλειοι ούτε αναζητούμε κάποια καθαρότητα για να γίνουμε αποδεκτοί. Αλλά μερικά βασικά πράγματα, μερικές βασικές προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται για να έχουμε και να το αξίζουμε έστω λίγο με τη χάρη του Θεού και αυτό το όνομα του χριστιανού. Οπότε εάν οι άλλοι γνωρίζουν ότι είμαι χριστιανό, ζω δε χειρότερα από ότι οι άλλοι άνθρωποι, τι χριστιανό μαρτυρώ? Τι Χριστό προσφέρω στους άλλους ανθρώπους? Δυσφήμιση είμαι. Στο τέρμα του βίου συνεχίζει ο πατήρ Βασίλειος, όταν ο θάνατος αγναντεύεται ερχόμενος, ο άνθρωπος που καταπιέστηκε θρησκευτικά, που διάβασε για το Θεό αλλά που Θεό δεν άγγιξε, που ασπάστηκε μια μεταφυσική ιδεολογία αλλά που δεν γνώρισε μια θεολογία, εγκόσμια, που να έχει σχέση με τον κόσμο δηλαδή, με την πραγματική ύπαρξη, το μόνο που μπορεί να βλέπει είναι τα ελαττώματα των άλλων. Με διάθεση επιτιμητική, επισημαίνει παντού παραξενιές, ιδιοτροπίες και λάθη, αδυνατώντας βέβαια να δει κάτι το θετικό και όμορφο. Ευνούχησε σταδιακά την ύπαρξή του από τη δυνατότητα να μοιείται στην ομορφιά και στη μοναδικότητα ενός προσώπου και το μόνο που αντικρίζει τώρα είναι η ασχήμια του. Ο άνθρωπος που συνυπήρξε ερωτικά με το Θεό και αγαπητικά με τον σύντροφο και τους αδελφούς του αφήνεται στο θάνατο δίχως τρόμο διότι πηγαίνει προς αυτόν ψυχωμένα, αναστάσιμα και νικητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ανέραστος και γκρινιάρης άνθρωπος που επέλεξε την εγωτική απομόνωση και την κατακρίνουσα ματιά παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην επίγεια ζωή. Η όλη του πορεία ήταν η επικράτηση έναντι του άλλου και μέσω αυτής, ακόμα και τώρα, προσπαθεί να μην πεθάνει. Το να βλέπεις παντού την ασχήμια, το να γκρινιάζεις για όλα, να γίνεσαι επικριτικός και αφοριστικός ενώ βρίσκεσαι στο γέρμα της ζωής σου, δηλώνει την προσπάθεια να πιστείς για τη δίθεν δική σου αξία. Μια ύπουλη δοσοληψία με το θάνατο είναι, ίσως να νομίζουμε και με το Θεό, για να κρατηθούμε για λίγο ακόμα στη ζωή, επειδή δίθεν το αξίζουμε. Ο κόσμος θα ωφεληθεί από την παράταση της ζωής μας, σκεπτόμαστε. Από την άλλη μεριά, ευτυχώς υπάρχει πάντα και η άλλη μεριά, ο ευχαριστιακός άνθρωπος, φίλοι ακρότες, ευρισκόμενος στο κατόφλι της εξόδου από τη ζωή αυτή, όλα τα βλέπει καλά λίαν, αφού τον παράδεισο ποθεί και αντικρίζει. Η πνοή του παρακλήτου από έναν κόσμο τόσο μακριά και ταυτόχρονα παρόντα ανεμίζει όλη του την ύπαρξη σε κυματισμό ευγνωμοσύνης, καθολικής αποδοχής των πάντων στην πρωτόπλαστή τους ομορφιά. Σε αυτό που είναι και όχι σε αυτό που παραχαράκτηκαν. Στάζει από παντού την ομορφιά και όχι το δηλητήριο. Βοά τη συγχωρητικότητα και όχι την κατάκριση. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος
άγγιξε την εσχατιά της απομάκρυνσης, όταν οι κραυγές απελπισίες συντάρασαν το ουράνιο στερέωμα και η αμαρτία αποσάφρωνε την καρδιακή υπόσταση, εισέρχεται ο Θεός στην ανθρώπινη περιπέτεια. Είναι η δική του ώρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναγγελθεί το Ευαγγέλιο της αγάπης, το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας, η σάρκωση της ελπίδας. Στο σημείο αυτό της ταινίας αναγγέλλεται το πλήρωμα όλων των ετοιμασιών. Έχει έρθει η ώρα του δείπνου, η στιγμή που ο Θεός θα καλέσει έστω και την ίστατη στιγμή τους ανθρώπους σε μεταμόρφωση, σε αναγέννηση, σε ανακαινισμό της καρδιάς. Το σκηνικό των ανθρώπων είναι αρκετά αποκαρδιωτικό, ώστε να ελπίζεις πως θα μπορέσουν επιτέλους να αντιληφθούν την αγάπη του Θεού που ποτέ δεν γνώρισαν. Ο μοναδικός σύνδεσμος της Μπαμπέτ με την πατρίδα της, τη Γαλλία, ιδίως μετά την παρέλευση τόσων ετών, ήταν ένα λαχείο, το οποίο κλήρωνε κάθε χρόνο και το οποίο μια φίλη της φρόντιζε κάθε φορά να της το ανανεώνει. Ένα γράμμα που ξαφνικά φτάνει από τη Γαλλία για την Μπαμπέτ, της ανακαινώνει το αναπάντεχο. Ο λαχνός της είχε κερδίσει 10.000 φράγκα, ένα τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη. Η είδηση του κερδισμένου λαχνού φέρνει θλίψη στα πρόσωπα της Μαρτίνας και της Φιλίππας, αφού φαντάζονται ότι τώρα που η Μπαμπέτ έγινε πλούσια θα επιστρέψει στην πατρίδα της. «Ο Κύριος μας την έστειλε, εκείνος τώρα μας την παίρνει», θα μονολογήσουν στενοχωρημένα οι δύο αδελφές. Η θυσιαστική παρουσία ενός ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να περάσει απαρατήρητη. Ακόμα και στους πιο στενόμυαλους, στους πιο αδιάφορους, ακόμα και στους πλέον τυπολάτρες, δεν μπορεί παρά να εγερθεί η υποψία πως κάτι το διαφορετικό και πρωτόγνωρο συμβαίνει. Ουδέποτε ούτως ελάλησε ένα άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος, έλεγαν για τον Χριστό, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τη μεγαλειότητά του. Απλώς καταλάβαιναν πως κάτι το διαφορετικό φέρνει. Οι δύο αδελφές, χωρίς να μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, έχουν αγγιχτεί από την παρουσία της Μπαμπέτ. Χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουν, ομολογούν την αλήθεια, πως η Μπαμπέτ συνιστά την πλημμύρα του Θεού στη στραγγισμένη από χάρη και ομορφιά ζωή τους. Στο φόβο της απώλειας αναδύεται η αίσθηση της μοναδικότητας, στον κίνδυνο του χωρισμού η συνειδητοποίηση του πολύτιμου. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να συνειδητοποιήσουν όσα μέχρι τώρα απλώς και μόνο υποψιάζονταν. Η Μπαμπέτ παίρνει τη μεγάλη απόφαση να παραμείνει. Η αγάπη δεν νομίζω ότι δίνει και άλλη επιλογή από αυτήν της παραμονής στο χώρο και τον τρόπο της θυσίας. Η επέτειος της γιορτής των γενεθλίων του Πάστορα πλησιάζει. Και η Μπαμπέτ ανακοινώνει στις δύο κόρες του την επιθυμία της να προσφέρει εκείνη ένα δώρο για την ημέρα αυτή. Την ετοιμασία και παράθεση ενός γνήσιου γαλλικού δείπνου. Στις ενστάσεις των δύο γυναικών για το υψηλό κόστος ενός τέτοιου δώρου, η Μπαμπέτ θεολογεί. Λέει, ακούστε την προσευχή μου, βγαίνει μέσα από την καρδιά μου. Το δείπνο αυτό είναι μια προσευχή. Είναι η ίστατη προσευχή για την αλλαγή τους, για την αλλαγή των ανθρώπων. Η απόλυτη επιθυμία της καρδιάς να αλλάξει το μίζερο και μέτριο σκηνικό της ζωής. Οι δύο κόρες εξομολογούνται ότι το πολύ πολύ να προσέφεραν έναν καφέ στους καλεσμένους τους. Το θρησκευτικό καθήκον έχει αφανίσει κάθε σημάδι γιορτής από τη ζωή, εγκαταλείποντας τις επαιτίους σε διεκπεραίωση βασανιστική. Πολλές φορές ακόμα και σήμερα οι τυπολάτρες της θρησκείας άνθρωποι δίνουν την εντύπωση ότι αναγκαστικά ζούνε σε αυτή τη βασανιστική και μισητή ζωή μέχρι επιτέλους ο Θεός να τους απαλλάξει. Η ζωή φαντάζει ως βάρος, ως μαρτύριο, ως φορτίο καταθλιπτικό. Μη και δεν διαφεντεύουν την ύπαρξη, ορθώνοντας απαγορευτικές ταμπέλες σε κάθε απόλαυση, σε κάθε χαρά. Η Μπαμπέτ επιθυμεί να προσφέρει ένα δείπνο και όχι να δωρήσει χρήματα ή να αγοράσει κάποιο δώρο. Επιθυμεί να στρώσει το τραπέζι, να μεταβάλει σε γιορτή και απόλαυση τη συνάθρηση των πιστών. Γιατί με δείπνο? Είναι η ερώτηση που εύλογα γεννάται. Γιατί είναι αυτό που ξέρει, είναι αυτό που γνωρίζει καλύτερα. Υπήρξε η καλύτερη σεφ των Παρισίων, όπως θα αποκαλυφθεί στο τέλος της ταινίας. Είναι ο δικός της τρόπος να προσφερθεί και όχι απλώς να προσφέρει. Μεταβάλλει κάθε δείπνο σε ερωτική σχέση. Είναι η διαπίστωση του στρατηγού Λόρενς, όπως προείπαμε, για την ικανότητα που είχε η Μπαμπέτ να ερωτοτροπεί μέσω του κάθε δείπνου που ετοίμαζε, με την καρδιά και τα πρόσωπα των συνδετημόνων της. Χρησιμοποιώντας τη μαγειρική της τέχνη, προσκαλεί σε απόλαυση, γοητεύει, οδηγεί σε ευχαριστία. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του έρωτα, όπως αναφέραμε, είναι να υπάρχει ο εραστής χάριν του ερώμενου.
Με τον ίδιο τρόπο και η Μπαμπέτ δημιουργούσε τα γεύματά της, όχι για να προβάλλεται η ίδια, αλλά για να μεταβάλλεται ο άλλος. Τόσο κατά τη δραστηριοποίησή της στο Παρίσι, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της ετοιμασίας του δείπνου στο σπίτι, παραμένει στην αφάνεια, κλεισμένη μέσα στο χώρο της κουζίνας της. Μέσα στο πλαίσιο μιας ερωτικής σχέσης, κάθε κίνηση του ενός προς τον άλλο έχει ένα και μοναδικό γνώμονα, το δόσιμο. Ο ερωτευμένος υπάρχει για να δίνεται, για να μοιράζεται, για να κοινωνείται. Μέσα από τις παραμικρές, τις πιο ελάχιστες ετοιμασίες του δείπνου, η Μπαμπέτ δόριζε την αγάπη της, πρόσφερε μεταληπτή και κοινωνούμενη την ύπαρξή της, την ομορφιά της, όλη της τη γοητεία και την τρυφερότητα. Και μόνο αυτή καθ' αυτή η πράξη της τροφής δημιουργεί στον άνθρωπο την αίσθηση, αφενός μεν της ζωής, αφού από την τροφή αρείεται την επιβίωση, αφετέρου δε της απόλαυσης. Με τη μετάληψη της τροφής δημιουργούνται αισθήματα πληρότητας, χορτασμού, ευχαρίστησης στον άνθρωπο. Λαμβάνοντας ο άνθρωπος την τροφή, λαμβάνει μέσα του όλο τον κόσμο, όλη την κτήση. Και αυτός ο κόσμος είναι νόστιμος, εύγευστος, απολαυστικός. Ο τρόπος που δημιουργούμε το φαγητό μας, που ετοιμάζουμε το δείπνο μας και στρώνουμε το τραπέζι μας, αντανακλά το ευχαριστιακό ήθος της ζωής μας ή, σε αντίθετη περίπτωση, την έκπτωση της ζωής σε διαδικασία εγωτικής ατομικής επιβίωσης. Ο χριστιανός δεν αποξιώνει την τροφή σαν βδέλυγμα, σαν αμαρτία, αλλά την προσδέχεται και τη μεταβάλλει σε ευχαριστία. Δεν κινείται προς την τροφή ενστικτοδός, αλλά μεταληπτός. Δεν την καταναλώνει βουλιμικά, αλλά τη μεταλαμβάνει ευχαριστιακά. Γι' αυτό και μοιάζει ακατανόητη η δήθεν θεωρία περί του πώς πρέπει να τρώνε οι μοναχοί στο μοναστήρι, με γρήγορες κινήσεις σχεδόν να καταπίνουν αμάσιτο το φαγητό, για να μην προκαλείται από το φαγητό η ευχαρίστηση. Ένας ανίδωνος τρόπος που απαξιώνει τον ευχαριστιακό και μεταλαμβάνοντα άνθρωπο, οδηγώντας τον στα επίπεδα του ενστίκτου της επιβίωσης και της ορμέμφητης αυτοσυντήρησης. Ευτυχώς όμως που στον σύγχρονο ορθόδοξο μοναχισμό και δι' τον αθωνικό, για όσους γνωρίζουν τέτοιες απόψεις, επιβιώνουν μόνο σε χειρόγραφα άλλων εποχών. Όποιος έχει πάει στο Άγιο Όρος έχει θαυμάσει την μαγειρική των μοναχών, λυτή ωστόσο πάρα πολύ νόστιμη, και την απολαμβάνουν όλοι, δοξάζοντας όμως το Θεό, χωρίς βέβαια υπερβολές. Οι μοναχοί μεριμνούν ιδιαιτέρως για το φαγητό και κυρίως για εκείνο των πανηγύριων και των λοιπόν μεγάλων εορτών, αφού διαλαμβάνουν την υλική τράπεζα ως προέκταση της ευχαριστιακής, δίχως να περιορίζουν τη γιορτή και την απόλαυση μόνο στην Αγία Τράπεζα και στο Καθολικό, αλλά να τα συνεχίζουν στην τραπεζαρία και το μαγειριό. Είναι η επιθυμητή ισορροπία μεταξύ των δύο άκρων, της ανιδονίας από τη μία και της λατρείας του φαγητού από την άλλη. Η ευχαριστιακή πρόσληψη του φαγητού. Ο άνθρωπος τρώει για να ζει. Δεν μπαίνει στην αμαρτία. Θα μονολογήσουν κατά τη διαδικασία του δείπνου έντρομοι οι συνδετημόνες πιστοί, κινούμενοι στον αντίποδα της ευχαριστίας. Βλέποντας το μέγεθος των ετοιμασιών, αλλά και το υψηλό επίπεδο των προσφερωμένων εδεσμάτων, αντί να χαρούν σχεδόν, το απαξιώνουν ως ματαιότητα, δείχνοντας με τον εναργέστερο τρόπο τη διαστροφή της πνευματικής του ζωής. Ο άνθρωπος υποβιβάζεται στα όρια του ζώου, ανίκανος να χαρεί, μόνο να επιβιώνει, και η τροφή του γίνεται το μέσο της επιβίωσης αυτής. Θα τολμήσω να πω, με βαθιά αίσθηση αυτοκριτικής πρώτα, ότι μια τέτοια αποκαρδιωτική εικόνα του Θεού δίνουμε πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί σήμερα. Γονατίζουμε δουλικά και υπάκουα μπροστά σε ένα Θεό που δεν μοιάζει να τον χαιρόμαστε. Ζούμε τη ζωή μας με συνεχείς απαγορεύσεις, δίνοντας την αίσθηση πως η ορθόδοξη άσκηση είναι ο τρόπος του Θεού να μας τύψει, στραγγίζοντας από μέσα μας τη ζωή, αλλά και ο δικός μας μαζοχιστικός τρόπος αυτοτιμωρίας για κάθε μικρή απόλαυση που κάποτε επιτρέψουμε στον εαυτό μας να γευτεί. Δίνουμε την εντύπωση πως οτιδήποτε αφορά τις σωματικές αισθήσεις είναι ευδελικτό. Κάτι που ασφαλώς είναι μια αιρετική στάση, φίλοι ακροατές. Καταντήσαμε το Θεό φορτικό, πιεστικό, απίστευτα βαρετό. Ευαγγελιζόμαστε στους ανθρώπους έναν Θεό από τον οποίο φαίνεται μάλλον να υποφέρουμε παρά να γοητευόμαστε. Και η πίστη, γενικότερα μεταξύ των ανθρώπων, μοιάζει ολοένα και πιο πολύ να συρρυκνώνεται, σαν το πίμνιο του πάστορα. Άλλωστε μια τέτοια συρρύκνωση δεν υπάρχει μόνο στη Δανία, στις σκανδιναβικές ή τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει και εδώ. Και αυτό οφείλει να μας προβληματίζει.
Η επανειλημμένη από πλευράς του σκηνοθέτη η εστίαση στον τρόπο και στην ποιότητα του καθημερινού φαγητού της Μαρτίνας και της Φιλίπας και κατ' επέκταση της κοινότητας σκόπευε στην ανάδειξη του άχαρου τρόπου της ζωής τους. Η ζωή κυλούσε δίχως ευχαρίστηση, χωρίς απόλαυση, στερημένη κάθε ομορφιάς. Τα πάντα υπήρχαν αναγκαστικά, υποχρεωτικά και χρησιμοθυρικά. Η Μπαμπέτ επιλέγει να ετοιμάσει ένα δείπνο για να τους φιλέψει τη χαρά, να τους δειπνήσει στην οστιμιά, να τους ταΐσει την αγάπη, να τους πει πόσο κρίμα ήταν που πέρασαν όλοι τους τη ζωή στην υπηρεσία ενός θεού γλύκισμα, χωρίς ποτέ να μπορέσουν ούτε ένα τόσο δά κομματάκι να γευτούν. 14 ολόκληρα χρόνια συνυπήρχε με το άγευστο του τρόπου τους, δειπνούσε με την καχεκτική μιζέρια τους, γευόταν την άχρωμη ρουτίνα τους. Ήρθε η στιγμή να λειτουργήσει ένα αληθινό δείπνο. Ένα δείπνο στα πρότυπα του μεγάλου, του μυστικού και ευχαριστιακού, στο οποίο η τροφή θα λειτουργεί ως το μέσο για να προσλάβεις την κτήση που σου δίνεται, την ομορφιά που σου προσφέρεται, τον Θεό που σου αποκαλύπτεται. Και ο Θεός αυτός γνωρίζεται εν τη κλάση του άρτου.